Όγκο κυλίνδρου. Γνωρίζουμε ότι το εμβαδό της βάσης ενός κυλίνδρου προκύπτει από τον τύπο. Εμβαδόν βάσης κυκλικού δίσκου, ίσον π επί α στο τετράγωνο, όπου α ίσον η ακτίνα της βάσης του κυλίνδρου. Για να υπολογίσουμε τον όγκο του κυλίνδρου, πολλαπλασιάζουμε το εμβαδό της κυκλικής βάσης του με το ύψος του, δηλαδή, όγκο κιλίνδρου ίσον εμβαδόν βάσης κυκλικού δίσκου επί ύψος, ίσον π επί α στο τετράγωνο επί ύψος. Παράδειγμα. Για να υπολογίσουμε τον όγκο του παραπάνω κυλίνδρου, θα πολλαπλασιάσουμε το εμβαδό της βάσης του επί το ύψος του. Στον τύπο του εμβαδού βάσης, πρέπει να ξέρουμε την τιμή της ακτίνας. Στον παραπάνω κύλινδρο, ένα από τα γνωστά στοιχεία είναι η διάμετρος της βάσης. Οπότε, ακτίνα, ίσον διάμετρος δια 2, ίσον 6 δια 3, ίσον 3 εκατοστόμετρα είναι η ακτίνα της βάσης του παραπάνω κυλίνδρου. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε τον τύπο για την έβρεση του όγκου του κυλίνδρου. Όγκος κυλίνδρου, ίσον π επί α στο τετράγωνο επί ύψος, ίσον 3,14 επί 3 επί 3 επί 10, ίσον 282,6 κυβικά εκατοστόμετρα.